Από μήνα διακοπών σε μήνα φωτιά μετατρέπεται ο Αύγουστο, μια και ποδαρικό κάνει ο νέο κύκλο ανατιμήσεων στα βασικά αγαθά. Με του πολίτε να προβαίνουν ήδη σε νέε περικοπέ στι αγορέ του, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κύμα ακρίβεια που από ό,τι φαίνεται δεν έχει τελειωμό. Έχω κόψει αρκετά πράγματα. Παίρνω τα εντελώ απαραίτητα, ενώ πρώτα έπαιρνα και άλλα. Είναι πολύ μεγάλο το κύμα στι ανατιμή σε όλα τα προϊόντα γενικά και ο κόσμο δυσκολεύεται σίγουρα. Και τα σφιγμένα τα νοικοκυριά και κοιτάζουν τον προγραμματισμό, του κάνουν προπολογισμό πρώτα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τιμές σε τουλάχιστον 40 κατηγορίες ειδών πρώτης ανάγκης θα πάρουν την ανιούσα σε δύο δόσεις, λαμβάνοντας αύξηση έως και 20%. Ήδη από τον Αύγουστο, στον πρώτο γύρο των ανατιμήσεων, αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές στα εξής αγαθά. Τα προϊόντα τομάτας και η κέτσαπ 15%, οι φρέσκε αλάτε 12%, τα χαρτικά από 3 έω 11%, τα παξιμάδια 10%, τα γιαούρτια 9% και τα δημητριακά 8%. Μικρότερε αλλά διόλου ομελιτές από 4 έω και 6%, εκτιμάται πω θα είναι οι αυξήσει σε πολλά ακόμη βασικά προϊόντα για κάθε νοικοκυριό, όπω τα αλαντικά, ο καφέ, οι φρυγανιέ και το γάλα. Αν οι εκτιμήσει επαληθευτούν, ο Σεπτέμβρη θα φέρει βαρύ το οικονομικό του αποτύπωμα στα νοικοκυριά, που μήνε τώρα γονατίζουν από τον τόμινο τη ακρίβεια, καθώ οι νέε προβλεπόμενε αυξήσει θα είναι μεγάλε, φτάνοντα ακόμη και στο 20% για τα κρουασάν, τα τσουρέκια, τι μαρμελάδε και τα κέικ. Έω 12% για τα τυριά και έω 8% για τα ζυμαρικά, τα καθαριστικά, τα μαλακτικά ρούχων, του χυμού και τι οδοντόκρεμε. Αυτά είναι μόνο κάποια από τα προϊόντα των οποίων η τιμή θα εκτοξευτεί και πάλι. Η λίστα είναι μακρά και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και πιθανή αύξηση κατά 14% στα κρασιά και κατά 10% στα αλκοολούχα ποτά. Αύξηση που αν επιβεβαιωθεί σε αυτά τα διψήφια ποσοστά προφανώς θα επιφέρει νέες δυσκολίες και στον κλάδο της εστίασης που εδώ και μήνες με νύχια και με δόντια προσπαθεί να απορροφήσει τις αλλεπάλληλες ανατιμήσεις οι προβλέψεις για τον επικείμενο χειμώνα παραμένουν δυσίωνες. Οπότε ο χειμώνα μετά τον Οκτώβριο θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Δυσκολίες θα πάνε από Σεπτέμβριο. Από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα ξεκινήσουν τα σχολεία. Την ίδια στιγμή που η ακρίβεια σε όλα τα ίδια εντείνεται, η κυβέρνηση έχει θέσει ήδη στο τραπέζι τη συζήτηση περί οικονομικής ενίσχυσης των χαμηλόμισθων και των χαμηλόσυνταξιούχων.